Η ώρα είναι 5 και 4 και είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για ξένες γλώσσες. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν πάρα πολλές γλώσσες, περισσότερες από 10, και αναρωτιόμαστε εμείς οι κοινοί θνητοί μα πώς θα καταφέρνουν. Υπάρχουν και άλλοι όπως εγώ που πλήρωνε οι γονείς τους φροντιστήρια για 7 χρόνια, για 10 χρόνια πολλές φορές και κατάφεραν μετά, λίγο πριν τα 30, να αποκτήσουν το πολυπόθητο lower. Και υπάρχει, έχουμε ακούσει για τους επιστήμονες που προσπαθούν να δώσουν μια ερμηνεία ότι όλα είναι και θέμα το πώς σκέφτεται βέβαια ο εγκέφαλος, αν μπορεί να απορροφήσει και να κατανοήσει τις ξένες γλώσσες και η λειτουργία του αυτιού και του λαβυρίθου. Σύμφωνα με τη μέθοδο το Ματής, παίζει και αυτή ρόλο, κυρία Βλαχοπούλου. Yeah. Καλώς ήρθατε και όλα αυτά τα έχω μελετήσει, τα έχω διαβάσει για το τελικά αν κάτι φταίει και δεν μπορούμε να μάθουμε σωστά μία γλώσσα, γιατί είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μάθουν εύκολα μία ξένη γλώσσα. Δηλαδή μιλάω αγγλικά και αυτό πάρα πολύ, σε πολύ ας πούμε κάποιοι απλό άνθρωποι επίπεδο, αν σκεφτεί κανείς τα χρόνια που έχουν πληρώσει οι γονείς μου φροντιστήρια και έπειτα και τις προσπάθειες που έχω κάνει μόνη μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν παραπάνω έφεση στις ξένες γλώσσες. Αυτό τελικά. Θεωρώ ότι ισχύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι στην πορεία, γιατί έχει να κάνει σίγουρα με κάτι που το καλλιεργείς και το εξασκείς. Η γνώμη μου είναι ότι αν υπάρχει θέληση, ο τρόπος βρίσκεται. Και στη συνεργασία με έναν καλό δάσκαλο, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι καλό σε όλες τις περιπτώσεις ανθρώπων. Έχουν, δεν έχουν έφεση. Άρα παίζει ρόλο ο δάσκαλος, η μέθοδος διδασκαλίας και μάλλον και η όρεξη και η έφεση. Βέβαια, εσείς είστε εδώ για να συζητήσουμε για το πώς αυτή την αγάπη σας για τις ξένες γλώσσες τη μετατρέψατε σε μια νεοφυή επιχείρηση, μια startup. Και στην ουσία βοηθάτε ανθρώπους όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο να μάθουν μια ξένη γλώσσα μέσω του διαδικτύου. Σωστά. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε μία ιστοσελίδα στην οποία προσφέρουμε 8 ξένες γλώσσες για εκμάθηση ιδιαίτερου μαθήματος. Τα μαθήματα γίνονται μέσω Skype και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καθηγητές από όλο τον κόσμο οι οποίοι είναι πρωτίστως φιλόλογοι. Οι περισσότεροι έχουν και μητρική γλώσσα, τη γλώσσα που διδάσκουν. Γίνεται πολύ αυστηρή διαλογή στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Και επίσης τους εκπαιδεύουμε και εμείς προτού να είναι σε θέση να διδάξουν διαδικτυακά. Ωραία, ας πούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι γλώσσες και πώς κατανέμονται τα μαθήματα. Είναι δηλαδή τώρα το μέλλον όλες αυτές οι ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Οι γλώσσες οι οποίες προσφέρουμε είναι οι κύριες ευρωπαϊκές. Αν θέλετε σας τις να λέω. Να τις πείτε βέβαια, γιατί να καμαρώσετε κιόλας. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, σουηδικά και ελληνικά ως ξένη γλώσσα κάνουμε. Τώρα μου θυμίζει και ανθρώπους που ψάχνουν και δουλειά και ψάχνουν και αγγελίες στο εξωτερικό και πολλοί μαθαίνουν και μια έξτρα γλώσσα για αυτό το λόγο, δηλαδή πέρα από τις βασικές. Σωστά. Που ομιλούνται. Σωστά. Έχουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, έχουμε και κάποιους Έλληνες, αλλά περίπου το 70% των μαθητών μας δηλαδή είναι από όλο τον κόσμο και κεντρική Ευρώπη, αλλά και σε όλες τις Ηπείρους. Ένα ακραίο παράδειγμα, δηλαδή κάποιος μπορεί να βρίσκεται στην Ανταρκτική, ας πούμε, για να θέλει να μάθει ελληνικά και θα τα μάθει με την πλατφόρμα. Έχω μαθητή Σεχέλες, έχουμε μαθητές στην Ασία. Έχουμε πάρα πολλούς Ιάπωνες και Κινέζους, όχι απλά λίγους. Έχουμε πολλούς Αμερικάνους. Δηλαδή, εγώ τώρα που κατοικώ στη Θεσσαλονίκη, αν ήθελα να μάθω Ιαπωνικά, αλλά ήθελα ο καθηγητής μου να είναι native speaker, δηλαδή αυτό που λέμε να είναι η γλώσσα η μητρική του, έτσι δεν λέγεται. Ναι, 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 ναι. Μέσω της πλατφόρμας μπορώ να βρω ένα τέτοιο καθηγητή δάσκαλο. Ενώ, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο τώρα να βρει κάποιος να μιλάει, σωστά, να είναι Ιάπωνας και να διδάσκει, σωστά, και την Ιαπωνική. Ακριβώς. Στην ουσία, αυτό που κάνουμε είναι ότι καταργούμε τις αποστάσεις. Ναι. Δίνουμε τη δυνατότητα έτσι να έχουμε πρόσβαση στο καλύτερο δυνατόν ανθρώπινο δυναμικό τους καθηγητές και να δίνουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο μαθητή σε πολύ χαμηλή τιμή. Και αυτό έχει ειδικά πολύ μεγάλο αντίκτυπο στους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, γιατί ο μέσος όρος ζωής είναι πολύ ψηλότερος οικονομικά από ό,τι είμαστε στην Ελλάδα, για παράδειγμα οι κεντροευρωπαίοι. Οπότε γινόμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους λόγω τιμής, ξεκάθαρο. Μάλιστα. Και αν αφήσουμε για λίγο την Ευρώπη και έρθουμε εδώ, τριγύρω από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν, ναι, ακόμη ορεινά χωριά. Ναι, ας, σωστά, πούμε στην περιοχή του Ζαγκλιβερίου. Εγώ γνωρίζω, σωστά, ότι δεν υπάρχουν φροντιστήρια αγγλικών και τα παιδάκια μαζεύονται μία φορά την εβδομάδα, αν βρουν δάσκαλο, αν βολεύει, να κάνουν όλοι μαζί μαθήματα, ιδιαίτερα αγγλικά και όλα αυτά. Μπορεί να βοηθήσει και την περιφέρεια και χωριά και σχολεία με 4 και 5 μαθητές σε αυτό το σύστημα. Ξεκάθαρα, συνδέει και τους καθηγητές, ναι, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται απομακρυσμένα, και τους μαθητές, καταργεί όλες τις αποστάσεις. Και με την ευκαιρία να σας πω πάνω σε αυτό, ότι επειδή το λάβαμε σοβαρά υπόψη μας, ένας από τους λόγους, γιατί ήταν πολύ. Έχει ξεκινήσει και φτιάχνεται κάτι παρόμοια αποκλειστικά που θα απευθύνεται σε παιδιά
Και εκεί θέλουμε ακόμα περισσότερο. Άρα έχετε βρει την έλλειψη αυτή. Ναι, και στα νησιά. Ναι. Ποιες περιοχές, πού πιστεύετε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση για αυτό το έτσι πώς θα το κάνετε εκπαιδευτικά να λειτουργήσει, κυρίως για παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να μάθουν, ας πούμε, αγγλικά και γερμανικά τα πιο πολλά παιδιά ή γαλλικά. Γιατί αυτά διδάσκονται και στα δημοτικά. Θα το καταφέρουμε. Θα απευθυνόμαστε και σε περιοχές οι οποίες δεν είναι κοντά σε αστικά κέντρα. Και να δίνει τη δυνατότητα. Ο γονιός, όλοι το έχουμε ζήσει, να μας πηγαίνουν κάπου και να κάνει 45 λεπτά η διαδρομή πήγαινε, έλεγε να φτάσουμε κάπου. Νομίζω ότι θα είναι πολύ λυτρωτικό και για το γονιό, αλλά και το παιδί, εκτός του ότι δεν είναι αυτή η ταλαιπωρία. Και πάλι δίνουμε τη δυνατότητα να έχει τον καλύτερο δυνατό καθηγητή, όχι απλά τον καθηγητή ο οποίος είναι κοντά. Ναι, αλλά και θα είναι με τη μορφή ιδιαίτερου. Πόσες ώρες απαιτούνται την εβδομάδα για να λειτουργήσει και να θεωρηθεί, ας πούμε, για ενήλικα ότι μπορεί σιγά σιγά να κατακτήσει μια ξένη γλώσσα? Εδώ ερχόμαστε σε αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, γιατί έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν εγώ κάνω τη βδομάδα 2 ώρες, θεωρείται πολύ αποδεκτό χρονικό διάστημα, αλλά. Πρέπει να κάνω πολύ προσωπική δουλειά. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση δεν απαντιέται ιδιαίτερα. Σας ρωτάω γιατί, ξέρετε, τώρα μιλάω και από προσωπική εμπειρία. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να μάθω μια δεύτερη ξένη γλώσσα και δεν τα έχω καταφέρει. Προτείνουμε να είναι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, μία μισή ώρα, για να υπάρχει επανάληψη και να μην υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα στις. Ωραία. Για να επικεντρωθούμε λοιπόν ξανά στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθε μέρα είναι με τις αγγελίες στο χέρι, ηλεκτρονικά, έχουν γραφτεί σε πλατφόρμες έβρεσης εργασίας. Ναι. Και εγώ προσωπικά, όταν ήμουν άνεργη, είχα διαπιστώσει σε περίοδους δηλαδή ανεργίες, είχα διαπιστώσει ότι αν μιλούσα 2 και 3 γλώσσες, αυτή τη στιγμή είχα την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Σωστά. Και εντός και εκτός Ελλάδας. Υπάρχουν ενήλικες που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα, ας πούμε γερμανικά, γιατί έχασαν κάποια στιγμή μια δουλειά με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Απολύτως. Όχι μόνο γιατί μπορεί να έχασαν, γιατί μπορεί να βρίσκονται σε μια δουλειά που οι απαιτήσεις είναι να μιλάνε τη γλώσσα άψογα, ειδικά όταν έχουμε Έλληνες οι οποίοι μεταναστεύουν, ας πούμε, στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε περιστατικά που έχουν πάρει προαγωγές. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτό. Κάποιον τώρα μας ακούει, κάποια κοπέλα ή και όχι μόνο, και οποιασδήποτε ηλικίας, δεν παίζει ρόλο, που θέλει να μάθει μια δεύτερη γλώσσα ή ακόμη να βελτιώσει και τα αγγλικά. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσατε να το βοηθήσετε έτσι ώστε στην επόμενη συνέντευξη που θα πάει μαζί με το βιογραφικό να νιώσει αυτή την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται? Αν το πάμε εντατικά και με 2 εβδομάδες υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όσο παραπάνω είναι ο χρόνος που έχουμε, τόσο πιο μεγάλη διαφορά. Αλλά ακόμα και σε 2 εβδομάδες, γιατί καμιά φορά το μόνο που χρειάζεται ο εγκέφαλος είναι να ξεμπλοκάρει και να θυμηθεί αυτά που ξέχασε. Έτσι. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι έχω μάθει στραβά μια γλώσσα ή είναι θέμα προσέγγισης? Υπάρχει. Όταν συμβαίνει εμπειρικά και δεν έχουμε το δάσκαλο δίπλα, αλλά ό,τι ακούμε το λέμε, ας πούμε. Φυσικά και υπάρχει. Στην Ελλάδα, ναι, πέρα από, τώρα, ας πούμε, από όλο αυτό το κυνηγητό των προσόντων λόγω της ανεργίας. Δηλαδή, κάπου δεν φταίμε κι εμείς. Αφού όλοι αναζητούν πάρα πολλά προσόντα, κυνηγάμε από πίσω, τρέχουμε να πιάσουμε τα προσόντα. Ναι. Μιλούμε καλά τις δεύτερες γλώσσες που επιλέγουμε? Ή γίνεται μια δουλειά έτσι πιο περιστασιακά, απλώς για να κυνηγήσουμε ένα τίτλο, ένα πτυχίο και μετά δεν μπορούμε να συνοηθούμε και να ανταποκριθούμε? Η γνώμη μου είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε έφεση στις ξένες γλώσσες και επειδή αναγκαζόμαστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Ειδικά η νέα γενιά έχει πολύ καλή εκπαίδευση και σε πρώτη, δεύτερη ξένη γλώσσα και σε δεύτερη και ανταποκρινόμαστε πολύ σωστά. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που μιλούν και 15 γλώσσες και είναι τα ταλέντα. Και κλείνοντας ένα σχόλιο, γιατί ασχολείστε βέβαια εσείς και με τις νέες τεχνολογίες και για την εκπαίδευση και τη μάθηση, πολλές φορές βλέπουν να διαφημίζουν και πολλά application εφαρμογές για κάποιους νέους τρόπους. Παλιά είχαμε κασέτες, τις ακούγαμε και στα αυτοκίνητα. Κάποιοι μπορεί τώρα να θυμούνται και αυτή τη μέθοδο. Αυτές οι νέες εφαρμογές όντως είναι κάτι καινούριο, πρωτότυπο, καινοτόμο που δεν γνωρίζουμε? Ή μπορούμε να πέσουμε και σε παγίδες και απάτες? Παγίδες δεν υπάρχουν. Απλώς μπορείς να πας μόνο μέχρι ένα σημείο, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από το να επιμένει ο δάσκαλος τις αδυναμίες που έχεις. Αν έχεις την εφαρμογή, την ακολουθείς. Και αυτή προδιαγράφει τα βήματα. Πείτε μας και 3 απλά κολπάκια. Πολλοί λένε ταινίες χωρίς υπότιτλους. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Πέρα από τα βιβλία. Συμφωνώ πάρα πολύ. Εγώ το βάζω στους μαθητές μου. Και ταξίδια στη χώρα που μιλάνε τη γλώσσα. Ταξίδια, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε έτσι, ίσως με συνέντευξη από κάποιον από τους μαθητές σας. Και αυτόν ήθελα. Από τους Σεχέλες, δηλαδή. Αν θέλει να είστε από βήμα, σε ευχαρίστω. Γιατί όχι. Έτσι να κάνουμε ένα κοινό μάθημα στον αέρα όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ.